Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να αποχαιρετήσει με νίκη τον κόσμο του τελευταίο εντός έδρας μάτς για φέτος στην Τρίτη Εθνική απέναντι στο Ηράκλειο. Εκ το λεπτό της αναμέτρησης έχει μπει καλά στο μάτσο ο ΠΑΟΚ, ο Μανουσάκης. Ωραία η σέντρα, ο Ζανελάρης δεν θα προλάβει την μπάλα, θα περάσει παράλληλα. Out. 16ο λεπτό, Πήλιος αυτό το κόρνερ. Εκεί στο δεύτερο δοκάρι, χύζει την κεφαλιά, ζητούν χέρι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Το βλέπει ο διαιτητής, ο κύριος Κοκκινάκης, θα υποδείξει το πέναλτι σε αυτή την φάση. Σε χέρι ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα στο σκορ με τον Ζανελάρη να είναι απέναντι από τον τερματοφύλακα και να σκοράρει. ΠΑΟΚ Ηράκλειο 1-0, Γιάννης Ζανελάρης από τους κορυφαίους παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Βάζει και εδώ τον γκολ, την προσωπική του σφραγίδα. Εύστοχο πέναλτι, 1-0 ο ΠΑΟΚ. 25ο λεπτό, ωραία ο Μποχόνης. Κάνει τη σέντρα, Ζανελάρη, σαν και ήταν μόνος, δεν είναι καλή η κεφαλιά, out. Πήλιος εκτελεί το φάουλ, εκεί η μπάλα δεν απομακρύνεται. Στον Μπάμπη, το ξαφνικό σουτ, άστοχο. 34ο λεπτό, με το Ηράκλειο να επιτίθεται με ένα φάουλ του Παναγιωτίδη, εκεί η κεφαλιά από τον Μεταλλινό, αρκετά άστοχη. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ωραία η σέντρα, κεφαλιά από τον Παναγιωτίδη, ο Καλογεράκης σε κόρνερ, καλή φάση. Δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετική αντεπίθεση για τον Κρουσόνα. Μανουσάκης θα καθυστερήσει λίγο, τελικά θα σουτάρει ο Γκλότσο σε κόρνερ. 54ο λεπτό, Μανουσάκης τώρα από δεξιά, το shoot out. 61ο λεπτό, πάω, ψάχνει το δεύτερο γκολ εδώ, ο Σκούφος θα βρει ωραία, τον χίζει μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει Γκλότσος από κοντά, δεν μπορεί ο Ζανελάρης, η μπάλα εκεί δεν απομακρύνεται, Πήλιος. Τώρα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες του Ηρακλείου. 82ο λεπτό, Γιαννακάκης θα περάσει ωραία. Κανδυλάκης, το μονοκόμματο πλασέ. Γκλότσος εντυπωσιακά σε κόρνερ. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Εδώ ο Κανδυλάκης θα ζητήσει την δεύτερη κίτρινη κάρτα για λόγους τακτικής. Κόκκινη από τον διαιτητή, θα δώσει και το χέρι του αρχηγός του ΠΑΟΚ.